πατρίτες και περιπτωρίτισες! Ξεκινάει το πανηγύρι της χαράς, τη ρυθμός, τη ζωντάνια, τη νιάτα, τη δύναμη. Αυτή είναι εκπομπή. Πάμε! Καλησπέρα σε όλη την Ελλάδα, στην Κύπρο, στην Αμερική, στην Αυστραλία. Μανάρια μου, να είστε καλά που εδώ με την παρουσία σας σφραγίζετε την εκπομπή με δυναμισμό και ομορφιά. Καλησπέρα και στην κριτική μας επιτροπή. Χρήστο, Νίκο, Εύη, Γιώργο, τι μου κάνετε, είστε καλά? Μια χαρά, μια χαρά. Μπράβο σας, και θα είστε και καλύτερα μετά που θα δούμε τα παιδιά και θα τα κρίνετε. Ξεκινάει λοιπόν άλλη μια κυριακάτικη ζωντανή εκπομπή εδώ στο Ήλιον, που γίνεται η καρδιά της τηλεοπτικής Ελλάδας και τη σφραγίζεται με μοναδικό τρόπο. Σημερινή εκπομπή σφραγίζεται και με το εξής γεγονός: με την αγωνία του Βαγγέλη και με του Νίκου την αγωνία. Και θα έλεγα ότι υπάρχει μια ολόκληρη εβδομάδα, κάπου εδώ τα πράγματα έχουν κρυθεί, μαζί με τον υπεύθυνο της εκπομπής, της παραγωγής. Μπήκαμε στο σύστημα και είδαμε το εξής μοναδικό φαινόμενο. Σας το λέω. Και το λέω και σε όλους τους τηλεθεατές. 3 χρόνια κάνουμε τέτοιες εκπομπές, γίνονται δηλαδή εκπομπές που έχουν ψηφοφορίες και όλη τη βδομάδα περίπου κρίνονται τα αποτελέσματα. Πολύ λίγες φορές έχουν αλλάξει, έχουν μειώσει, έχουν αυξήσει τη διαφορά οι τελευταίες ώρες. Λοιπόν, με δεκάδες χιλιάδες, εκατοντάδες χιλιάδες τηλεφωνήματα, 9 παρά 10, είναι 9 και 5 πριν ένα τέταρτο, η διαφορά ήταν 46 ψήφοι, μικρότερο από χιλιοστά της μιας μονάδας. Είναι μια επί της ουσίας τέλεια ισοψηφία που σημαίνει ότι από τώρα μέχρι τις 10 και 4 θα κριθεί ο νικητής. Είναι σαν να ξεκινάνε από μηδενική βάση τα δύο παιδιά. Άρα και το τραγούδι τους απόψε θα παίξει σημαντικό ρόλο. Αυτή την αγωνία λοιπόν εμείς θα τους την ενισχύσουμε με χαρά, με χειροκρότημα, με ενίσχυση. Ηθική, ψυχολογική ενίσχυση. Πολλά θέματα θα συμβούν, θα έχουμε ζωντανή σύνδεση με την Παιανία, θα δούμε όλα τα παιδιά να τραγουδούν, σήμερα θα έχουμε καινούριους προτινόμενους. Ξεκινάμε λοιπόν την εκπομπή μας με βάση την αγωνία των δύο παιδιών και την ψηφοφορία που ξεκινάει με ένα βιντεάκι. Είναι η Μάρο. Η Μάρο είπε, έγραψε, θα κερδίσω. Να δούμε το βίντεο για να μιλήσουμε με την ίδια. Και αστέρια. Όχι. Και αστέρια. Μάρο, αστέρια. Οκ, παιδιά, όταν είστε εσείς ξένα δεν τα λέτε τέλειες, αφήστε με να κάνω τη δουλειά μου και μετά θα το κάνω. Εντάξει, δεν πειράζει. Εστέρια, εσένα είναι βοηθάει. Με το που μίλησε κάποιος από πίσω... Ελευθεία. I'm PMSing a little this week, so I'm cranky, but I'm good. Δεν παίρνει κουβέντα από εμάς. You were laughing, and then he said it. Ναι, αλλά πρέπει να καταλαβαίνεις κάτι. Δεν είναι laughing at you. It's cute. Όταν πράγματα είναι cute, Έλληνες κάνει αυτό. Remember the quote, when in Rome, there was a Roman? I'm trying really ναι, hard. Think, if they were in America or Canada. And you walk back and forth, parade, everybody turns green. Understand? Yeah. And yet they can't tell you anything. Because they're gonna look bad. Be yourself, you're happy, you got love. Be happy, don't not be happy. So they get upset. Γιατί? Very soon. No, don't say that. I don't want to get out of the game yet. I don't mean very soon. You know what I mean. In 3 months. You know what I mean. Yes, as long as it goes, honey. 3 months. I'm gonna win. I love you too. Να χαιρετήσω τη Μάρο ή το μαρούλι μου, το μαρουλάκι μου. Τι κάνεις, κοριτσάρα μου? Yes, a little guy. Για ξανά.
Αυτά είναι φιλιά με ήχο. Πρώτα απ' όλα βλέπω πολύ προχωρημένοι αμφίες για να το κρατούμενο. Δεύτερον, να σου πω ότι είσαι το κορίτσι με τα χίλια πρόσωπα. Κάθε φορά σε πάνω να προσδιορίζω, γι' αυτό είναι πολύ υπέρ σου. Μέσα στο πλαίσιο των προσώπων, την πρώτη εβδομάδα είδα ένα κορίτσι το οποίο προσπαθούσε να εξοικειωθεί μέχρι που είχες έτσι, πώς να σου πω, έλεγα, πω, σαν να έχει πέσει σε μια μικρή κατάθλιψη. Και ξαφνικά, όσο περνάνε οι εβδομάδες, και με αποκορύφωμα την τελευταία που είδαμε το βίντεο, βλέπω μία Μάρο να συμβουλεύει συμπαίκτριες, να γράφει κείμενα, να μιλάει σε δικούς της ανθρώπους στον Καναδά, στο αγόρι σου, στον άντρα σου, στο φίλο σου, και να του λέει διάφορα πράγματα με ένα δυναμισμό, να λες φράσεις όπως. Υπάρχουν πολλά στραβά εδώ μέσα, θα τους δείξω εγώ. Και σε ρωτάω, ποια από όλα είναι η Μάρο? Έχεις αυτό το δυναμισμό, είσαι χαμηλών τόνων που είδαμε στην αρχή? Εκτός του ότι είσαι μια πολύ όμορφη κοπέλα και είσαι και μια πολύ καλή τραγουδίστρια, τι είσαι, Μάρο? Όλα. Όλα είσαι. Είμαι όλα. Ναι. Είμαι λίγο ντροπαλή στην αρχή και γι' αυτό μάλλον φαίνομαι πως είμαι low profile. Αλλά όταν συνηθίσω τα παιδιά και τους ανθρώπους που είμαι μαζί, τότε βγαίνει ο χαρακτήρας μου. Είμαι more outgoing. Από τη μεριά των συμπαικτών σου, έχεις δει κάποια περίεργα πράγματα που θα ήθελες να τα καυτηριάσεις, αλλά για λόγους τακτικής και πολιτικής δεν το κάνεις? Όχι. Το πες. Τι? Είπες και έχεις γράψει και κάπου στα χαρτιά ότι είναι μερικά πράγματα που είναι στραβά. Αλλά θα τους δείξω ποια είμαι εγώ, θα νικήσω. Πότε το είπα αυτό? Και under what circumstances το είπα? Δεν ξέρω κάτω από ποιες καταστάσεις, αλλά πάντως το έχεις αναφέρει. Βλέπεις κάποια στραβά πράγματα τα οποία δεν τα έχεις πει γιατί είσαι χαμηλών τόνων? Όχι. Ό,τι βλέπεις το λες. Άμα αισθάνομαι πως πρέπει να το πω, θα το πω. Άμα δεν αισθάνομαι. Ναι, το θέμα είναι ότι μάλλον δεν αισθάνεσαι. Έχεις δει πράγματα. Έλα, σ' ακούω. Ναι. Εσύ τώρα τι θέλεις να μας πεις κάθε φορά? Όχι, λες ότι τα ανέφερε. Δεν τα ανέφερε. Τα έγραψε στο ημερολόγιο της. Στην προηγούμενη εκπομπή λες, μιλάνε ψιθυριστά. Την ώρα που δεν ξέρουν αν ακούγονται σε το ψιθυριστό. Σε διευκολύνω, Αντρέα μου. Το ξέρω, αλλά δεν το λέω, Νίκο μου. Δεν έχεις καταλάβει. Συνέχισε τη συνέντευξη. Γράφεις το ημερολόγιο της και εμείς τα βλέπουμε. Βέβαια, γκροπλάν. Ναι, και το λέμε. Δεν θα ξαναγράψεις το ημερολόγιο. Σωστά, την πατήσαμε. Την πάτησες, δεν την πατήσαμε. Σωστά. Σωστά. Αφού μιλάμε για το ημερολόγιο, τι είπαμε, πέστε μου. Ναι, γράφεις κάπου ότι πολλά στραβά συμβαίνουν με τους συμμαθητές μου. Την ώρα που έγραφες έτυχε να είσαι κάτω από μια κάμερα. Την άλλη φορά που τα γράφεις πήγαινε να γράψεις κάπου αλλού. Καταλαβαίνεις, αυτό σου λέγεται τόση ώρα ο Νίκος έμεσα. Θα πάω να το διαβάσω γιατί δεν θυμάμαι να έχω γράψει τίποτα. Εν πάση περιπτώσει, είναι πράγματα τα οποία βλέπεις. Και αν θες, τα λες, δεν τα λες, τι κάνεις, ποια είσαι? Αυτή είμαι. Αυτή είσαι? Αυτή. Έχεις αέρα, έχεις δυναμισμό. Έχω αέρα, είμαι ντροπαλή, έχω αέρα, τα έχω όλα. Εξοικειώθηκες πλέον? Almost. Σχεδόν. Σχεδόν. Και αυτή τη βδομάδα εξοικειωμένη και θα δούμε μπορεί μια Μάρο καταπληκτική. Μπορεί να ξανακρυφτώ. Όχι, γιατί έτσι όπως βγαίνεις κανονικά και δείχνεις τον εαυτό σου, είσαι από τους αγαπημένους μας. Τουλάχιστον σε προσωπικό επίπεδο, και αυτό θέλω να σου καταθέσω. Δεν ήρθα εδώ ούτε να σε πιέσω, αλλά να σου πω, αυτή είναι η Μάρο. Δυναμική, φωνάρα, πολύ όμορφη γυναίκα. Λοιπόν, αυτά με τη Μάρο, αλλά το θέμα μας είναι το εξής. Ότι τα δύο παιδιά πραγματικά είναι σε απόλυτη ισοψηφία. Σας το λέω και το υπογράφω. Οπότε την κάρτα ψηφοφορίας να ψηφίσουν, γιατί θα κριθεί από τη σημερινή, από την ψηφοφορία αυτή τη 1:05 το ποιος θα μείνει και ποιος θα αποχωρήσει. Και έτσι λοιπόν που αποχωρεί, εγώ της είπα να φύγει. Γιώργο, μην το είσαι. Να μιλήσουμε ότι ο σημερινός πρόεδρος της Επιτροπής και πρόεδρος της Επιτροπής της Κρητικής σημαίνει σε περίπτωση ισοψηφίας μετράει η δικιά του η άποψη, είναι ο κύριος Γιώργος Λεβέτης. Προεδράρα. Πρόεδρε, τι μου κάνεις? Αρέσει να χαιρετάω πρόεδρος. Γεια σου, ρε πρόεδρε. Ο πρόεδρος θέλει και δώρα σήμερα. Θέλω να είσαι δίκαιος, έτσι. Θέλουμε και δώρα σήμερα. Τι είναι αυτά τα δώρα? Ήταν τα πρώτα δύο CD που έχουν κυκλοφορήσει, τα CD των παιδιών. Το νούμερο 1 και το νούμερο 2, ναι. Τα τραγούδια των παιδιών. Είναι τα καινούργια. Εάν μου κάνεις δώρο, θα πω κιόλας βγήκαν τα CD να δεχτούμε χειροκρότημα, μη χειροκροτάτε, γιατί μπορεί να οικονομήσω. Είναι για μένα. Είναι τη πρώτη εβδομάδα και τη δεύτερη. Πρώτη και τη δεύτερη. Βγήκαν τα CD τα παιδιά, πάμε παιδιά! Καλή δουλειά. Και για τα επόμενα CD και για αυτούς οι οποίοι θα αριστεύσουν και θα βγάλουν. Και θα συνεχίζουμε. Κάθε Πέμπτη κυκλοφορεί το CD της προηγούμενης εβδομάδας, της Κυριακής. Μάλιστα. Πολύ ωραία. Θα τα πούμε εδώ με τα φιλαράκια μας. Δεν θέλετε, δεν είναι έτοιμο ακόμα το τραγούδι.
Δεν μου λες, Νίκο, γιατί μου το κάνεις κάθε φορά. Εντάξει, ξέρω ότι βλέπεις και από Νόβα και από τα υπόλοιπα. Συγγνώμη. Το έχεις κάνει δύο φορές. Όχι, το έκανα για να σε βοηθήσω, αλλά δεν ήξερα ότι και εσύ. Κοίτα, καταρχήν, νομίζω ξέρεις, είναι τσακαλάκι σε αυτά τα πράγματα. Θα ήξερα ακριβώς πώς γίνεται. Αλλά Νίκος, την ώρα που γράφει και εμείς το φωτίζουμε και το δείχνουμε. Τι? Και ο Νίκος τσακαλάκι. Το είπε δηλαδή για να. Θα τσακωθούν τα τσακαλάκια τώρα. Όχι, μα εγώ δεν το είπα. Αλλά επειδή και την άλλη φορά τη λέει. Τα λέτε ψιθυριστά, α πούμε, και μου πήρε ένα ολόκληρο βράδυ να τη λέω ότι δεν μισόλογα καταλαβαίναμε. Κάτσε, βρε Νίκο, έχουμε πέντε μεθόδους να καταλαβαίνουμε δύο-τρία πράγματα παραπάνω. Βεβαίως μέσα σε γραμμές δεοντολογίας, λεπτότητας και ευαισθησίας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Περνάμε λοιπόν τώρα στους δύο μεγάλους μονομάχους, στην κυριολεξία μονομάχους. Ο πρώτος είναι ο Νίκος Μίχας, τραγουδάει την ασημένια σφίκα. Να υποδεχτούμε τον Νίκο, παιδιά! Οι φίλοι μου είναι κραυγές στη σιωπή. Μπράβο, ναι, ροκστάρ. Οι φίλοι μου φωτά κινδύνου στο σκοτάδι. Wow. Έκανα δρόμο να σε δω, μα δεν σε βρήκα. Στέκω στις μύτες στο ποδιά μου, μα δεν σε φτάνω. Φόρα της πόλης και μεγάλη αυγή δρόμη. Της Κυριακής κοστίζουν ακριβά. Wow, το λες φανταστικά. Είχες φύγει, δεν ήσουν εδώ τώρα. Τώρα ξανάρθεις. Ζάλιστηκα και εδώ. Καλά έκανες. Νίκο, you were great. Μόνο στο τέλος θέλω μια φινάλη λίγο πιο. Α! Κοστίζουν ακριβά. Έτσι. Νικολάκη, κάτσε. Κάθομαι. Κάτσε. Προσωπική άποψη,
Άλλοι θα σε κρίνουν για το τραγουδιστικό, όχι ότι δεν είμαι αρμόδιος, αλλά δεν είναι θέσιμο. Είναι ότι τη βδομάδα που σε είδα έκανες την υπέρβαση. Όλες τις προηγούμενες μέρες ήσουν κλεισμένος στον εαυτό σου, εξοικειωνόσουν. Έχω δει έναν Νίκο, ο οποίος να είναι θαρετός, ανοιχτός, επικοινωνιακός, να μιλάει, να κάνει και προσωπική άποψη έσκησε και στο τραγούδι. Παρόλο που μίλαγα εδώ με όλους τους συνεργάτες μου, άκουσα σφριγγυλή ερμηνεία. Όμως αρμοδίως θα μιλήσει για τον Νίκο Μιχά, ο Χρήστος Δάντης. Ρε Νίκο, με το ζόρι το τραβάω και 11 δεν έχει. Πραγματικά, νομίζω ότι... Ευχαριστώ πάρα πολύ. Τόσο ξεστοπολίτη, όσο εσύ. Ευχαριστώ πολύ. Μπράβο σου, μπράβο σου. Είσαι στο στυλ σου ακριβώς. Έχεις τον αέρα super rockstar. Έτσι. Θα μπορούσες να είσαι ο Brian Adams, δηλαδή. Ευχαριστώ. Θέλει να μιλήσει και ο κύριος Μουρατίδης. Δώστε ήχο στο μικρόφωνο του. Νίκο και εγώ σε ευχαριστήθηκα πάρα πολύ και εγώ 10 σου έχω βάλει. Συγχαρητήρια. Ευχαριστώ. Μάλιστα. Εγώ, Νίκο, αλλά μάλλον να έρθει και ο Βαγγελάκης να πω αυτό που θέλω να πω. Έρχεται ο Βαγγέλης Τσαρούχας, τραγούδι όλα για σένα. Υποδεχτείτε τον! Άλλαξαν όλα στη ζωή μου. Stop. Ta-ra, ta-ra. Then you didn't step on the note. Άλλαξαν όλα στη ζωή μου. Και τι μου αλλάζεις. Ο ίδιος είσαι, δεν είναι άλλος που τα κοντάει, ρε παιδί μου. Ανάσα στην καρδιά μου. Το τέχνικη έπιασε μέσα σου. Θα μάθεις από εδώ και πέρα, θα κοιτάς το ύψος των ματιών σου. Ή άμα δεν θες να κοιτάξεις, κλείνεις τα μάτια σου, άμα θες κάτι να το νιώσεις πραγματικά, άμα σου βγει. Αλλά όχι να το πεις έτσι. Θέλει πιο πολύ flowing. Ανάσα και καρδιά μου, ψυχή στα όνειρά μου, ναι. Να ξέρεις είσαι εσύ. Σοβαρά, δεν συνέχισε. Μην τους ακούσεις που γελάει τον Βλάκα, θα τον δει να μας ξαναγελέσει. Απευθείας, είσαι εσύ. Α, βέβαια, βέβαια. Είσαι εσύ. Ακριβώς, είσαι εσύ. Θα τι πάει να γίνει. Κοιτάξτε, τόσο χειροκρότημα, δεν έχουν φάει διαφημιστικά μηνύματα του Αντένα. Ρίχτε τους, γιατί εκεί πάμε και μετά, Βαγγέλης. Άλλαξαν όλα στη ζωή μου απ' τη στιγμή που είσαι μαζί μου. Σαν το Θεό στην προσευχή μου έχω το όνομά σου εγώ. Δεν υπάρχει τίποτα άλλο στη ζωή μου να αγαπώ. Δεν υπάρχει, σου το ορκίζομαι. Στην αγκαλιά σου αυτά που έζησα μακριά σου. Με ένα φιλί, με μια ματιά σου στον ουρανό ψηλά πετώ. Δεν υπάρχει τίποτα άλλο στη ζωή μου να αγαπώ. Δεν υπάρχει, σου το ορκίζομαι αυτό.
Ολοκληρώνεται η εικόνα των δύο μονομάχων. Σας ενημερώνω, όπως έχουμε ενημερώσει το τηλεοπτικό κοινό και όλα τα παιδιά που βρίσκονται. Του το είχε πει από την πρώτη Κυριακή. Από την πρώτη Κυριακή, θες να είχε πει ο κύριος Λεβέντης, από την πρώτη Κυριακή, ότι θα μας δυσκολέψει πάρα πολύ. Ναι. Του λέω ότι επειδή τραγούδαγε χρόνια βυζαντινή μουσική, τώρα μεταπηδεί σε ένα άλλο είδος που είναι το λαϊκό, να μας πει ένα ζεμπέκικο. Ξέρεις, είναι αλλιώς η φωνή. Και εμείς τώρα κάνουμε μία εκπομπή, η οποία θα τελειώσει κάποια στιγμή και βιαζόμαστε να κάνουμε τους καλούς. Βλέπουμε λοιπόν ότι ο Βαγγέλης μπορεί σε ένα άλλο είδος τραγουδιού να είναι πάρα πολύ καλός, που δεν μπορεί να τραγουδήσει εσύ, αλλά στο συγκεκριμένο θέλει μία εξάσκηση. Θέλει περισσότερο, πώς το λένε, να συστηθεί περισσότερο. Είναι σαφή και είναι σαφές και το γεγονός ότι κανείς δεν είναι ανυψιός κανενός. Και δεν σημαίνει ότι κάποιος παίρνει το μέρος. Είναι, ασκείται μία κριτική από ανθρώπους οι οποίοι έχουν καταθέσει γραφή. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, καθίστε παιδιά, για να περάσουμε στο επόμενο. Έχουμε τον Κωνσταντίνο και την Ιωάννα, τραγουδάνε όλα τα λεφτά. Κωνσταντίνος και την Ιωάννα. Μην άκουσε εμένα πως το λέω. Όλα τα λεφτά. Για δυο μάτια δολοφονικά. Είναι ωραίο να υποθήκες πιο χαμηλόφωνα. Για τα δυο σου μάτια. Τσακα τσακα τσα. Για δυο μάτια δολοφονικά. Όλα τα λεφτά λες, αλλά λεφτά δεν βλέπω. Γι' αυτό θα σε κάνεις την πάντα. Όλα τα λεφτά μωρό μου. Οπα! Όλα τα λεφτά. Δυο σου μάτια που μου πήραν τα μυαλά. Καρδιά μου τη χτυπάνε κεραυνοί και αστραπές. Όλα τα λεφτά, μωρό μου, όλα τα λεφτά. Για τα δυο σου μάτια που μου πήραν τα μυαλά. Όλα τα λεφτά, μωρό μου, όλα τα λεφτά. Για δυο μάτια δολοφονικά. Για δυο μάτια δολοφονικά. Και με διαβάζεις σαν βιβλίο ανοιχτό. Της καρδιάς μου να σου κρύψω δεν μπορώ το μυστικό. Όλα τα λεφτά μωρό μου, όλα τα λεφτά. Για τα δυο σου μάτια που μου πήραν τα μυαλά. Δολοφονικά.
εβδομάδα κι αυτή η Ιωάννα, ε. Πόσες και πόσες ιστορίες, πόσες και πόσες απορίες. Ναι. Κωνσταντίνε, είσαι καλά? Μια χαρά. Όλα μπαίνουν ρολόι. Όλα τα λεφτά. Καλώς. Λοιπόν, μπορείς να σηκωθείς, κυρία Ιωάννα μας, κυρία Κουταλίδου μας, να μιλήσει για εσάς, κύριε Δρούτσενα. Έβε μου, είσαι καλά? Το Δρούτσενα. Καλά, τώρα πήγα στα κυρία μου και καλά. Κυρία μου. Ό,τι λέμε μεταξύ μας τα λέει. Ιωάννα, πες μου πρώτα τη γνώμη σου για αυτό που τραγούδησες εσύ σήμερα. Εγώ δεν έχω ακούσει ακριβώς το αποτέλεσμα, γιατί όταν τραγουδάς και έχεις ένα αλφα... Δεν το νιώθεις. Την Τρίτη θα σου πω. Έλα καλέ, φύγε από εκεί. Όταν τα πούνε, μπορούν να σας πούνε. Εγώ ένιωσα πολύ καλά. Ναι. Αλλά νομίζω ότι σε κάποιο σημείο ψιλοέφυγα. Σε κάποιο σημείο. Άρα όχι όλα τα λεφτά, τα μισά λεφτά. Τα μισά λεφτά και κάτι πιο λίγο από τα μισά, εγώ νομίζω. Τώρα δεν ξέρω, πανσέρινο σου. Βάζει και ΦΠΑ πιο... και τον πληθωρισμό και όλα. Μάλιστα. Τώρα και εφορίες και όλα αυτά. Λοιπόν, ήσουν αποστάριστη βασικά. Τι μου γνωρίστε? Αποστάριστη. Δεν ήταν αποσταρισμένη η φωνή σου. Μάλιστα. Και δεν είχε αυτό το κάτι που ψάχνουμε. Που όταν λέμε ένα δεν έχω το κάτι. Αυτή τη στιγμή δεν νομίζω ότι χρειαζόμαστε όλοι μία τραγουδίστρια σαν αυτές τις όλες. Είναι σαν τις κοπέλες, ξέρεις, που κυκλοφορούν με το ίδιο μαύρο φουστάνι το μίνι. Όλες το ίδιο πράγμα. Δεν καταλαβαίνω τι εννοείται ακριβώς. Δεν καταλαβαίνεις τι? Όχι, δεν καταλαβαίνω τι εννοείται. Ήσουν αποστάριστη και δεν είχε κάτι το διαφορετικό. Αποστάριστη εννοείται ότι ήμουν εκτός στο τραγούδι. Αποστάριστη, πώς να σου το πω. Δεν είχες βρει τον τρόπο να πατήσεις απάνω στο τραγούδι. Να πατήσω. Δεν συμφωνεί. Εννοείται... Όχι να περπατήσεις. Ερμηνευτικά εννοείται ή τονικά, για να καταλάβω λίγο. Και ερμηνευτικά και τονικά. Μάλιστα. Ωραία. Ευχαριστώ. Εντάξει. Μην δυσανασχετήσω όταν σου κάνω παρατήρηση. Δεν θα σε βοηθήσει την καριέρα σου. Κριτική θα δέχεσαι από εδώ και μπρος. Φυσικά και δέχομαι. Απλά έχω το δικαίωμα να διαφωνήσω άμα θέλω. Έτσι δεν είναι? Το δικαίωμα? Να διαφωνήσω άμα θέλω. Να διαφωνήσεις. Με μένα δεν με πειράζει να διαφωνήσεις. Όχι, δεν διαφωνώ μαζί σου. Διαφωνώ με την άποψη γενικά. Στη δισκογραφία δεν μπορείς να διαφωνήσεις ούτε με τον ηχολήπτη, ούτε με τον ενορχιστρωτή, ούτε με τον κόσμο όταν είσαι σε μαγαζί. Εγώ δεν κατάλαβα αν σας ενόχλησε η ερμηνεία μου, αν σας ενόχλησε σου τελικά είπα, το ότι δεν ήμουν από τον ή αν σας ενόχλησε το ότι είμαι μία από όλους. Η ερμηνεία σου, η τονικότητά σου, το ότι δεν πάταγες, το ότι ήσουν εκτός τραγουδιού. Εντάξει. Μάλιστα. Εγώ το βιολί μου στις 10:15 το τέλος της ψηφοφορίας μου βγάζω μια κάρτα. Δεν θα επέμενα τόσο πολύ, αλλά θέλω να σηκωθείς, Κωνσταντίνε, γιατί θα μιλήσει για σένα ο Γιώργος Λεβέντης. Κωνσταντίνε. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Σου τέρασε το κομμάτι πολύ. Ήσουν σωστός. Ωραία κίνηση. Μπήκες ωραία στο κομμάτι. Μπράβο, καλώς. Ευχαριστώ. Δεν είναι δεοντολογικό αυτό που θα κάνω. Είμαι εντός δεοντολογίας πάντα. Αλλά θα το τολμήσω γιατί έβινε φίλη μου. Χρήστο, συμφωνείς με την κριτική που έκανε στην Ιωάννα η Εύη? Απόλυτα όχι. Με τον τρόπο δεν συμφωνώ. Νομίζω ότι δεν... Όχι στην κριτική, ας τον τρόπο. Ο τρόπος είναι του καθενός. Κοίταξε, σημαντικό είναι να καταλάβει η Ιωάννα τι λέει η Εύη. Και αυτό δεν συνέβη εδώ. Αυτό όμως δεν έχει να κάνει με τον τρόπο. Και να καταλάβει και ο κόσμος. Ίσως, η Εύη δεν... ναι, όντας λιγότερο ειδική, ας πούμε, πάνω στο θέμα του τραγουδιστικού, δεν βοήθησε την Ιωάννα να καταλάβει. Η αλήθεια είναι ότι αυτό που προσπάθησε να σου πει η Εύη με λίγα λόγια η Ιωάννα είναι ότι λίγο πολύ το τραγούδι το είπες όπως λέγεται συνήθως. Έπρεπε να το πω με διαφορετικό τρόπο. Κοίταξε, σημαντικό είναι όταν βάζει στο σώμα του κανείς ένα τραγούδι να βάζει και λίγο από την ψυχή του. Όχι από το πώς θα το έλεγαν όλοι οι άλλοι. Αυτό εννοούσε προφανώς. Να βάλουμε τελεία. Λοιπόν... Εύη, σου ζητώ συγγνώμη. Εκεί ήταν το αντιδιοντολογικό. Αλλά είχα μια απορριούλα. Λοιπόν, περνάμε στο επόμενο. Και έχουμε αποστολία. Γιώργο, Κλάρα, δεν υπάρχει ευτυχία. Που να κόβεται στα τρία. Πέστη το. Η αμαρτία μου. Εξομολογήσε. Είναι η αγάπη μου. Χέρι. Που σου το δω. Δείξε. Όταν σ' αγγίζω, τσαφ. Δεν το περιμένει ο άλλος. Όταν σ' αγγίζω. Να το δω πως την αγγίξεις.
Εγώ νομίζω ότι φορώ κλεμμένο ρούχο. Και γυρνάμε από μέσα. Ναι, αλλά σήμερα δεν κάνουμε με τεχνική. Καταλαβαίνεις, έχω φωνή. Αν κάνω ή, κάνει μόνο σου. Ναι, εκεί. Προσπαθώ να πιάσω τον τόνο χωρίς να έχεις τόνο. Δεν γίνεται αυτό. Πάνω κάτω την ξέρεις τη μελωδία και την βγαίνεις. Άλλη μελωδία και άλλο τόνος που λέω. Ιωάννα. Πιστεύω ότι υπάρχει λόγος στην όλη παρεξήγηση ότι τότε ήμουν μπροστά. Δεν υπάρχει άλλος δρόμος. Σ' αρέσει αυτό. Η μεγαλύτερη αμαρτία μου είναι η αγάπη μου που σου έχω. Όταν σ' αγγίζω εγώ νομίζω ότι φορώ κλεμμένο ρούχο, ότι φορώ. Στα τρία, στην περίπτωση μας όμως δεν υπάρχει άλλος δρόμος. Δεν υπάρχει ευτυχία που να κόβεται στα τρία. Στην περίπτωση μας όμως δεν υπάρχει άλλος δρόμος. Δανείζομαι φίλια γλυκό πικρά κι αγάπη από ξένη ψεύτη και υποφέρω γιατί το ξέρω να σ' αγαπάω πως δεν πρέπει, να σ' αγαπάω πως δεν πρέπει. Ευτυχία που να κόβεται στα τρία. Στην περίπτωση μας όμως δεν υπάρχει άλλος δρόμος. Δεν υπάρχει ευτυχία που να κόβεται στα τρία. Στην περίπτωση μας όμως δεν υπάρχει άλλος δρόμος. Δεν υπάρχει ευτυχία που να κόβεται στα τρία. Στην περίπτωση μας όμως δεν υπάρχει άλλος δρόμος. Δεν υπάρχει ευτυχία που να κόβεται στα τρία. Στην περίπτωση μας όμως δεν υπάρχει άλλος δρόμος. Ήταν πάρα πολύ μεγάλο. Δεν είμαι προσωπικός στηρίστος σου. Και άμα το γουστάρετε και έτσι. Μπουκέτο πανέμορφο για τρεις σας. Έτσι και είμαι και ουδέτερος γιατί έχουμε και άντρες και γυναίκες. Σήκω αποστολία μου. Ελληνικό και ονόκρανο. Να την κρίνει λοιπόν ο Νίκος Μουρατίδης. Τι έχετε πάθει όλοι σήμερα, ήθελα να ξέρω. Είσαστε αγχωμένοι, έχετε τρακ. Φταίει πανσέλινος. Τι συμβαίνει? Λοιπόν, δεν το ευχαριστηθήκαμε το κομμάτι όσο θα θέλαμε. Παρ' όλα αυτά, ήσασταν καλοί. Διεκπεραιωτικοί δηλαδή. Αυτό το κάτι διαφορετικό, το κάτι που θα μας συνεπάρει, δεν το είδαμε.
Νίκο, άκου, έχουμε και προσωπικά. Μιλάω ως δικηγόρος της Αποστολίας. Έχουμε και προσωπικά προβλήματα. Έγινες και δικηγόρος εκτός από μαθηματικός. Έχουμε και προσωπικά προβλήματα. Γιατί βλέπουμε εκτός από μαθηματικός και τηλεπαρουσιαστής, είσαι και δικηγόρος. Εσύ εκτός από Ρομπεσπιέρος, τώρα τι είσαι? Ο Λεωνάρντο Νταβίντσι. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Λοιπόν, να σηκωθεί ο Γιώργος. Γιώργος, καλή Γιώργο. Γιώργος Χρήστου, καλή Γιώργο Λεβέντη. Ακούς? Γιώργο, έχεις δυναμική παρουσία. Χρειάζεται τώρα η φωνή και τα τραγούδια που λες να έχουν πιο πολύ πάθος. Όντως σήμερα ήσουν αμέτριος, με πολύ δυναμική παρουσία. Όμως τονικά και πάθος και δεν μπήκε στο κομμάτι αυτό που περιμένουμε. Μπορεί να μην είναι κομμάτι δικό σου, μπορεί να μην σε παθιάζει. Δεν ξέρω, όμως ήσουν αμέτριος σήμερα. Γιώργο! Μην ανησυχείτε, θα τους αλλάξουμε θέση. Τους έχουμε βάλει σε θέση και ακούνε άλλο κανάλι. Α, έτσι. Κλάρα, σήκω μυροφορίδου μου. Εύη, γεια σας εδώ. Τι να δεις, μια χαρά. Ως προς Κλάρα. Λοιπόν, εκείνο που θέλω να πω πριν πω για την Κλάρα, όντως ήταν εκεί οι τρεις μέτροι σήμερα, δεν μπορώ να πω ότι ήσασταν κακοί. Κλάρα, μπορούσες να είσαι καλύτερη, όχι ότι δεν ήσουν καλή, αλλά μπορούσες να είσαι καλύτερη. Εκείνο που θέλω να πω γενικά, σε όλους, και ακόμα και στην Ιωάννα, ότι πολλές φορές έχετε μία εμπιστοσύνη για τον εαυτό σας πιο πολύ από αυτή που χρειάζεται. Θα ξέρετε ότι είναι μπροστά μας ένα βουνό και δεν φτάνουμε ποτέ, γιατί άμα φτάσουμε, μετά υπάρχει ο κατήφορος. Να πω λίγο κάτι. Εγώ νομίζω ότι το κάνουμε για πλάκα, δεν το εννοούμε πραγματικά μέσα μας. Το κάνουμε έτσι για να αισθανθούμε λίγο καλύτερα. Γιατί έχουμε πολλές ανασφάλειες και πολύ άγχος. Δεκτό. Το τι βλέπει το έμπειρο μάτι μου και δεν τα λέει. Όχι, θα το πω, δεν μπορώ. Την ώρα λοιπόν που γινόταν η κριτική από την Εύη στην Κλάρα, ρίχνω μια ματιά στην Ιωάννα και μόλις είπε δεκτό και αυτό και είχε μια συμπεριφορά πιο θετική, η Ιωάννα χαμογέλαγε περίεργα και παράδοξα. Σου λέει, εμένα με έσφαξε. Εγώ λέω τι λέω, τι είδε το μάτι μου που δεν το είδε. Δεν κατάλαβα. Τόσες κάμερες, η Κλάρα, εκτός του ότι δεν είναι συγγενής μου, γιατί ξέρω την κοπέλα, εγώ ήμουν αυτή που την είχα καταθάψει σε κάποια εκπομπή. Συγγνώμη, Μάρα Ζρούτσα, Μάρο, πώς είναι το επιθετό σου? Κλάρα, ποια Μάρα? Είναι η Κλάρα Δρούτσο, πώς είναι? Δρουτσοφορίδου. Κλάρα Δρουτσοφορίδου. Λοιπόν, ζωντανή σύνδεση με Παιανία. Ζωντανή σύνδεση με τους καθηγητές. Για να δούμε. Ω, μάλιστα. Λοιπόν, με ακούει ο Αντώνης? Βέβαια. Τα βλέπω. Καλησπέρα. Η Τζούλη με ακούει? Καλησπέρα. Καλησπέρα, τι κάνετε εκεί στην Παιανία? Καλησπέρα, με λάμδα λάμδα. Καλησπέρα. Έτσι που μιλάτε εκεί θα πρέπει να έχουμε διαβατήριο για να περάσουμε. Με ακούει ο φίλος μου Πάνος ο Μεταξόπουλος? Καλησπέρα και από μένα. Α, γεια σου, ρε πάνε. Γεια σου, κάνεις, Αντρέα. Μήπως είναι εκεί η Αύρα? Να με. Θαλάσσια είσαι ή Μεσόγειος? Μεσόγειος Αύρα. Νίκο, με ακούς, Εφταξίας? Φυσικά. Γεια σου, ρε Νίκο. Γεια σου. Χριστιανά κούκλα μου, που δεν έχουμε μιλήσει ποτέ, ούτε από κοντά ούτε πουθενά. Και που ξενυχτάω και που κάθομαι μέχρι το πρωί, έτσι κι αλλιώς παλιά μου τεχνικόσκηνο, και σε βλέπω και είσαι καταπληκτική καθηγήτρια. Τι και κάνεις είμαστε καταπληκτικά. 8-9 εκεί σε βλέπω. Μάλλον δεν μας βλέπεις. 9-10 είμαστε. Καλά, προχωράει η ώρα, μην νομίζω ότι είμαι με ένα ρολόι. Ωραία. Δεν έχω χάσει μαθημά σου, πίστεψέ με, που σημαίνει πάντα ξενύχτης είμαι. Αλήθεια είναι αυτό. Και βλέπω και κάνεις καταπληκτικά μαθήματα. Μπράβο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, θα έχουμε αυτή τη ζωντανή σύνδεση, την είχαμε και την προηγούμενη εβδομάδα. Την προηγούμενη εβδομάδα ήταν λίγο άκαρπη με την έννοια. Θέλατε να μας πείτε πράγματα και μας τα είπατε με έναν, δεν μπορώ να πω εύσχυμο τρόπο, με έναν πολύ κωδικοποιημένο τρόπο. Υπάρχει ένα σχετικό βίντεο και θα ήθελα αυτό το βίντεο να το συζητήσουμε. Να γίνει δηλαδή μια ζωντανή κουβέντα και συζήτηση ανάμεσα στην Παιανία και στο Ήλιο, στα δύο στούντιο. Πάμε. Τι σε λίγο. Δεν το έχετε το βίντεο? Α, ναι, το βίντεο το φέρνουν από τη Σταδίου. Για να έρθει εδώ στο Ήλιο, να το δει η Παιανία, να κρίνει η Παιανία, να μιλήσει στο Ήλιο. Μας παίρνει λίγο λιγάκι. Πώς θα βλέπετε τα πράγματα? Τζούλη, πώς θα βλέπεις τα πράγματα? Το σχόλιο που έκανε η Κριτική Επιτροπή για τον πάψιμο και τα ρούχα, για αυτά το ακούσατε? Φυσικά.
Πιο ωραία βαμμένη. Και ντυμένη και βαμμένη. Τι ήθελες με την ατμόσφαιρα του τραγουδιού. Για μένα δεν ήταν σωστό το σχόλιο αυτό που κάνατε. Το παντελόνι ήταν πάρα πολύ μεγάλο. Δεν είμαι προσωπικό στη λίστα σου. Όταν θα κριτικάρεις κάτι, θα προσέχεις τι λες. Λένε κάποιοι ότι τις ατέλειες τις κρύβουμε. Είμαι υπεύθυνος όσο αφορά να βγαίνεις εσύ όσο καλύτερα γίνεται. Η Μπάρμπαρα Στράιζαντ από την αρχή της καριέρας της έβγαινε προφίλ για να δείχνει τη μύτη της. Το τόνιζε. Αυτοί οι άνθρωποι είναι χρόνια στον χώρο, έχουν κάνει τέρατα. Μερικές φορές ακόμα και οι στυλίστες παρασύρονται. Όποιος δεν του αρέσει, να πάει να βάλει ό,τι θέλει την άλλη φορά. Δίνουν όλους τους τραγουδιστές, λες και πρόκειται να τραγουδήσουν σε μπουζουκομάγαζα. Και άμα το γουστάρατε και έτσι, παρετούμε από όλη τη φάση. Νίκο, με παρακολουθείς? Φυσικά. Νίκο, με ακούς? Αυτή τη φορά πιστεύω να μου δώσει φυλάκι, όχι να μου δώσει χαστούκι. Θες φυλάκι? Λίγο. Σκύψε το κεφάλι. Το κεφάλι, τι είναι αυτό το κεφάλι? Τι θα λέει, σκύψε, το χέρι μου είναι το κεφάλι. Καλά, έλα. Πάλι! Τι να κάνω τώρα, εγώ σ' αγαπώ, δεν με χασκίζεις. Ωραία, έλα, μάγουλο, μάγουλο. Έλα. Έλα. Μη μας παρεξηγήσουμε, ε. Όχι, ρε. Λοιπόν. Και το βίντεο μίλησε. Και εσείς είχατε ζητήσει παρέμβαση, η οποία ήταν άκαρπη. Και θα ήθελα, και επειδή έχουν ακουστεί πολλά και επικεντρώνονται σε δύο σημεία, μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας, για την επιλογή τραγουδιών, και ξέρω όταν έρχομαι εκεί το βράδυ τι μου λέτε, και για το ενδυματολογικό. Θες να μιλήσεις λίγο, Νίκο? Ευχαριστώ, τι θέλετε να σου πω, πείτε μου. Σ' ακούω. Πες μου ακριβώς και θα σου πω. Ότι εσύ, αν έχετε κάποιες απορίες, κάποια παράπονα, αν πιστεύετε, ακούσαμε ότι γίνεται κριτική της κριτικής από εδώ, αν εσείς πιστεύετε ότι σας κριτικάρουν. Όχι, εγώ αυτό που έχω πει και στα παιδιά και το λέω, δεν μπορούμε να γίνουμε εμείς η κριτική επιτροπή της κριτικής επιτροπής. Οι άνθρωποι αυτοί είναι σεβαστοί. Για μένα προσωπικά, εγώ τους σέβομαι πάρα πολύ όλους. Είναι εκπληκτικοί και αυτά που λένε, στα πιο πολλά συμφωνούμε και άλλα διαφωνούμε. Εγώ σε κάτι που διαφώνησα ήταν ότι πιστεύω ότι η Ραλία την προηγούμενη εβδομάδα ήταν σωστή σε όλα της όσο αφορά την εμφάνισή της. Και ο κύριος Μουρατίδης είχε τη δικιά του άποψη και είναι σεβαστή, γιατί ο κύριος Μουρατίδης είναι ένας εκπληκτικός άνθρωπος με πολύ μεγάλη γνώση στην εμφάνιση και στο τραγούδι. Μπορώ να μιλήσω? Μπορεί να ολοκληρώσει. Να ολοκληρώσει. Ναι, σα ακούω, Νίκο. Και αυτό που είπε ο κύριος Μουρατίδης είναι η γνώμη του και είναι ένας άνθρωπος που είναι χρόνια στον χώρο. Πολύ μεγαλύτερος από μένα, φυσικά έχει μεγαλύτερη πείρα. Αλλά και εγώ, σαν νέος άνθρωπος στον χώρο, με φρεσκάδα και με μια καλύτερη φαντασία στο ρούχο πάνω, πιστεύω ότι δεν ήταν σωστή αυτή η κριτική. Απλώς αυτό. Μάλιστα. Τώρα μπορείς να μιλήσεις. Εγώ πιστεύω ότι όταν βγαίνεις να πεις το ζεϊμπέκικο του Διονύση Σαββόπουλου, που το έχει πει η Σωτηρία Μπέλου, δεν φοράς πέδιλο με στρας και δεν βάφεσαι με αυτόν τον τρόπο που είναι βαμμένο. Δεν είπα ότι δεν μ' άρεσε, ήταν κακοβαμμένη. Άλλο στυλ. Έτσι. Δεν μπορεί να είναι όλες σαν να τραγουδάνε. Υπάρχουν τραγούδια τα οποία έχουν φτιαχτεί για να πηγαίνουν στα μπουζούκια να καταναλώνουμε αλκοόλ και λουλούδια. Και υπάρχουν τραγούδια. Επιτρέψτε να τελειώσω. Συγχωρείτε, αλλά είμαι τραγουδιστής που δουλεύει στα μπουζούκια. Λοιπόν, όχι, δεν δουλεύει σε μπουζούκια. Όχι, ένα λεπτό να λέω όλα αυτά. Δουλεύει και στα μπουζούκια. Δεν δουλεύει σε μπουζούκια. Παρακαλώ πολύ. Χρήστο, Χρήστο. Τα προγράμματα που κάνει δεν είναι μπουζούκια. Ένα λεπτό. Θα πει, θα μιλήσει, να ολοκληρώσει την άποψη. Δεν θα γίνει εδώ χάβρα. Έλα. Υπάρχουν τραγούδια, και λάθος η έκφραση, γιατί υπάρχουν τραγούδια τα οποία φτιάχνονται για να καταναλώνουμε λουλούδια και αλκοόλ. Τόνους αλκοόλ. Και υπάρχουν τραγούδια τα οποία δεν φτιάχνονται για αυτόν τον λόγο. Όταν τραγουδάμε τέτοια τραγούδια, δεν μπορούμε να ντυνόμαστε με στράς και με τέτοια πέδιλα. Και μάλιστα για την Ραλία που μας έχει δείξει από τη σχολή μέσα ότι ντύνεται διαφορετικά, ότι συμπεριφέρεται διαφορετικά. Έχει ένα δικό της πάρα πολύ ισχυρό στυλ, το οποίο πάνω το καταστρέψουμε. Εγώ μου αρέσει πάρα πολύ η Ραλία όταν φοράει τα τσεπέρια της και παίρνει την κιθάρα και τα ρίχνει. Αυτό είναι η Ραλία. Σε αυτή την άποψη θα έδωσε σε έναν Χρήστο, αλλά πρώτα στον Νίκο, να ολοκληρώνουμε τις ενότητες. Ωραία, ευχαριστώ πάρα πολύ. Κύριε Μουρατίδη, αυτό που μου είπατε το καταλαβαίνω απολύτως και όπως το βλέπετε εσείς έχετε απόλυτο δίκιο. Θα ήθελα απλώς να σας πω ότι η Ραλία ήρθε σε αυτήν την Ακαδημία για να μάθει πάρα πολλά άλλα διαφορετικά στυλ εκτός από το δικό της. Εγώ, ο μένος σκοπός μου είναι όταν θα φύγει η Ραλία από την Ακαδημία να φτάσει να δουλεύει και να λέει ότι έχω κάνει και 10 διαφορετικά στυλ και θα επιλέξω αυτό που μου ταιριάζει. Προσπαθώ στα παιδιά μέσα να μάθουν διαφορετικά στυλ, ροκ, πανκ, οτιδήποτε είναι αυτό. Και όταν θα βγουν να μπορούν να επιλέξουν μόνοι τους. Εγώ, όσο αφορά αυτό το τραγούδι, την είχα ντύσει με ένα ριγέ παντελόνι, με ριγέ αντρικό γυλαίκο, που ήταν κάτι κλασικό. Το πέδιλο με το στρασάκι. Ίσως για εσάς είναι υπερβολή, για μένα ήθελα την Ραλία να την δείξω λίγο πιο θελική. Προσπαθώ να τη βοηθήσω, να τη βγάλω και τη γυναίκα από μέσα της. Αυτό. Μάλιστα. Χρήστο.
Δεν είναι θέμα. Εντάξει. Εγώ νόμιζα εξ αρχής ότι ερχόμαστε εδώ να κρίνουμε τις συγκεκριμένες εκτελέσεις των παιδιών. Δεν με ενδιαφέρει ούτε τι παπούτσια, ούτε τι κοιλώτες φοράνε, ούτε τι ρούχα. Με συγχωρείτε. Λοιπόν, δεν μας ενδιαφέρει αυτό το πράγμα και προς Θεού, αυτό το θέμα ας πούμε με τα μπουζούκια και τα μπουζουκομάγαζα και εδώ εν ολίγης σας προπονούμε για να τραγουδήσετε και σε μπουζουκομάγαζα, δεν είναι ντροπή, όλοι μας τραγουδάμε εκεί κατά καιρούς. Έτσι, δεν μας αφορά η δουλειά της, δεν ήρθαμε να γίνουμε κριτική επιτροπή των καθηγητών. Διαφωνώ εντελώς. Λοιπόν, υπήρξε έντονη κριτική και στα ρούχα και στα τραγούδια. Τα ρούχα τι μας αφορούν. Είναι αρμοδιότητα της παιανίας. Ναι, αλλά αυτή εδώ κρίνουμε τις εκτελέσεις. Όχι τα ρούχα που φορούν τα παιδιά. Αυτό είναι. Είπες και για το τραγούδι αυτό δεν σου πάει γιατί στο δώσαμε. Ναι. Είναι αντίστοιχο σαφώς με το ρούχο. Ναι, αλλά μιλάμε με το συγκεκριμένο αντικείμενο. Το αντικείμενο μας εδώ είναι το τραγούδι. Ναι, αυτή τη στιγμή όμως η παρέμβαση που ήθελες να κάνεις είναι ότι πιστεύεις ότι ο Νίκος χτυπάει κάποια πράγματα στα οποία λες εγώ συγκεκριμένα προσβλήθηκα. Μην πάμε τώρα, τέλειωσε το θέμα, έγινε η αντιπαράθεση, χαμηλή τόνη. Ως προς τον Νίκο έχεις δώσει την απάντηση που ήθελες και ήθελες να διακόψεις πριν. Νομίζω ναι, νομίζω ότι το είπα προηγουμένως, έτσι. Επίσης νομίζω ότι το να λέμε σε μια κοπέλα η οποία έχει λίγα παραπάνω κιλά ότι δεν βρήκα ρούχα στο νούμερό σου, προσβάλλουμε όλες τις τραγουδίστριες του κόσμου, τις μεγάλες τραγουδίστριες, από Έλα Φιτζέραλντ μέχρι Μαρία Φαραντούρη, ας πούμε, να μην λέμε ονόματα τώρα, που έχουν παραπάνω κιλά. Η δουλειά του στυλίστα, αν ήμουν εγώ στυλίστας, θα ήταν να την ντύσω αυτή τη γυναίκα με μια τρομερή προσωπικότητα. Όχι να της πω ότι δεν βρήκα νούμερο. Αυτές είναι οι αντιρρήσεις μου εμένα. Δεν είμαι. Νίκο! Δεν έχω πει αυτό ακριβώς το πράγμα. Δεν έχω πει στην Εύα ότι δεν μπορώ να της πω ρούχα. Ήταν ένα παράδειγμα που έφερα στην Κλάρα. Δυστυχώς βγήκε στον κόσμο λάθος. Δεν το έχω πει εγώ αυτό το πράγμα. Δεν είπα στην Εύα δεν μπορώ να σου πω ρούχα. Έκανα παράδειγμα στην Κλάρα και απευθύνα τον λόγο στην Εύα γιατί η Εύα είναι τόσο δεκτική και κατανοητή κοπέλα που όταν της έφερα το παράδειγμα γελούσε κιόλας. Δηλαδή δεν θέλω να προσβάλλω κανένα παιδί. Θέλω τα παιδιά να τα πιέσω να βγάλουν από μέσα το δικό τους το προσωπικό στυλ. Και να το δουν λίγο σοβαρά, γιατί δεν είναι αστεία. Έξω ο κόσμος μας κρίνει και αυτή τη στιγμή μας κρίνει και όλα γίνονται για το καλύτερό τους. Μάλιστα. Νομίζω αυτό που είναι σημαντικό, Αντρέα, είναι ότι δεν μπορούμε να πιάσουμε κάθε λέξη που ακούμε κάθε 24ωρο. Εδώ, ας πούμε, λέμε πάρα πολλά, γίνονται πάρα πολλά. Από τη δική μας πλευρά, εμείς κάνουμε ένα κριτικ που πιστεύω βλέπουμε αυτό που βλέπουμε αυτή την Κυριακή. Απ' την άλλη, είναι πάρα πολύ δύσκολα να ντύνονται 15 παιδιά σε ένα σο κάθε Κυριακή για 14 εβδομάδες. Κάπου κάποια πράγματα θα κάθονται τέλεια, κάποια πράγματα θα είναι μέτρια. Αυτό είναι το μέσα στο παιχνίδι μας. Σε διαβεβαίωνο, Γιώργο, ότι είχαν δημιουργηθεί σημαντικά θέματα και νομίζω ότι με την σημερινή συζήτηση και έτσι όπως διαμήθηκε, λύθηκαν ή, εν πάση περιπτώσει, μπορέσαμε να έχουμε όλες τις απόψεις. Να συνεχίσουμε, ναι. Ανδρέα, ναι. Για να λυθούν οι παρεξηγήσεις, ναι, ναι. Συγχαρητήρια για το πώς είναι εντυμένη η Αποστολία και ο Γιώργος. Συγχαρητήρια. Ανδρέα, τι μήπως πάλι, γιατί δεν έβαλες την Κλάρα. Ανδρέα, λίγο. Πώς? Τι είπες, δεν έβαλες την Κλάρα, γιατί μου πες. Η Κλάρα δεν μ' αρέσει. Α, δεν, εκτός μικροφόνου μου λες, μα είναι ντύσιμο αυτό. Λοιπόν. Ανδρέα, μ' ακούς. Παιδιά, έρχεται η Καλομήρα. Νιάου, νιάου, βρεγατούλα. Βλέπω γάτες, είναι λίγο. Ένας γάτος πονίδος, την ζήκωσα πολλά. Μια φορά και έναν καιρό ξεκινάς καλά, ότι έχω να σας πω μια ιστορία. Παίζω γάτα εγώ. Θα κάνεις λίγο και τη γάτα. Μα όταν κουνιέσαι και νιώθεις. Είμαι γάτα. Είσαι και λίγο γάτα. Έλα, βρε γατούλα. Μια. Έλα, γατούλα. Μια φορά και να γκτούλα. Μια φορά και να γυρώ. Τσου-τσου-τσου. Με κοβάκια και φούρο τσα-τσα. Και την πολύ χαρά τσα-τσα. Τσα-τσα. Ωραία! Καλά το κάνες του πονηρού. Έτσι θα του γάτου αυτού του τρελού. Το λίγη πέρα και έτσι. Κι όταν φούντος ο χορός. Κι όταν φούντος ο χορός. Ένας γάτος πονηρός. Και είπε πονηρά. Τσα-τσα-τσα! Νιάου, νιάου, βρεγατούλα. Με τη ροζ μητούλα, γατούλα μου μικρή. Νιάου,
μας έχουν μισθάξει και είναι από το μετάξι. Η γούνα σου η γκρι. Νότι, ευχαριστώ τόσο πολύ. Νότι, send me roses. Τι κάνεις? Αχ, ωραία είμαι. Ναι. Το θέλω να ακούσω. Πολυτάλαντη γατούλα μου, καλομήρα μου, είσαι καλά? Μια χαρά. Μπράβο. Μια χαρά. Με την εκφραστικότητα του αιώνα, φοβερό. Όταν κατεβάζεις τα φρυδάκια σου, η φατσούλα σου γίνεται καταπληκτική. Τα κατεβάζεις, κινείσαι. Ναι. Πλαστικότητα προσώπου, ομορφιά, νέο πλάσμα, πολυτάλαντο. Μπράβο, αυτούς. Ευχαριστώ πολύ. Αυτούς. Εγώ μιλάω στο τηλεοπτικό εκεί που είναι. Τώρα τα τραγουδιστικά θα στα πούνε. Ναι. Θες να δεις λοιπόν τι έγινε. Εγώ το μόνο που ξέρω είναι ότι χαμογέλαγαν όλοι με τα καμώματα της καλομήρας της γατούλας. Λοιπόν, σήκω καλομήρα μου γιατί θα μιλήσει για σένα ο Χρήστος Δάντης. Hello, Britney. Hey. Τι να σου πω, ρε καλομήρα, τι να σου πω, ξέρεις καλά, ξέρεις ότι άρεσε σε όλους αυτό. Άρεσε σε εμάς, άρεσε στον κόσμο, άρεσε στον κόσμο που μας παρακολουθεί. Ευχαριστώ. You're great. Ευχαριστώ τόσο πολύ. Λοιπόν, τι άλλο να τις πω τις καλομήρες, να σου πω κάτι που λέμε εδώ, που το συνηθίζουμε. Όταν κάποιος είναι σπιρτόζος, έτσι, πολύ έξυπνος και τα λοιπά, λέμε, είσαι πολύ νιάου. Yeah. Πολύ καλά, μπράβο. Ευχαριστώ πολύ. Θα φανταστείς ότι όταν τραγούδαγες και ο Νίκος ο Μουρατίδης τον είδα να λέει νιάου, νιάου, βρε κατούλα. Λοιπόν, για κάτσε να μιλήσουμε εδώ λίγο. Ναι. Θέλω να δούμε μαζί ένα βιντεάκι. Μετά δεν θα θελήσω τη γνώμη σου. Όχι. Εγώ δεν θέλω να σε καταπιέσω. Θα δούμε το βίντεο και θέλω να συζητήσω με κάποιον από την Επιτροπή και να κάνουμε μια κουβεντούλα. Για να δούμε το βίντεο με την καλομήρα.
Μαρία! Για μένα! Είσαι στον αέρα που αναπνέω στην μοναξιά. Ήσουν μια κούκλα εχθές, Νότης Χριστοδούλου. Νότη, ευχαριστώ τόσο πολύ. Νότη, send me roses. Αγάπη μου, Νότη. Πού είναι τα κουβέλες? Νότη, send me flowers. Πέθανα. I love the roses and want to say thank you for them and that they were greatly appreciated. Do you like it? Yeah. Θα το βάλετε σε envelope και να το κλείσετε καλά και να το δώσεις. Νομίζω ότι καλομήρα, οτιδήποτε και να συμβεί, να έρθει να τους αφήσουν όλο τον πλανήτη επειδή μπροστά στα πόδια της, δεν θα την ψωνίσει ποτέ. Την ψωνίσει. Δεν είναι μόνο αυτό το βίντεο, είναι πάρα πολλά σημεία. Στο βίντεο βάλανε την ιδέα. Θέλω να πω 2-3 κουβεντούλες. Τα παιδιά τα οποία έχουν έρθει στο Fame Story, και αυτά τα παιδιά και τα παιδιά από το προηγούμενο Fame Story, είναι πραγματικά πολύ τυχερά. Γιατί είναι ταλαντούχα, τα περισσότερα από αυτά, και τους δίνεται μια μοναδική ευκαιρία. Γίνονται επίκεντρο του ενδιαφέροντος, αποκτούν μια πολύ μεγάλη αναγνωρισιμότητα και έτσι δίνεται η ευκαιρία να κάνουν τους στόχους τους πραγματικότητα. Και ο Αντένα το δίνει αυτό πλουσιοπάροχα και το Fame Story. Απ' την άλλη μεριά όμως, το γεγονός του ότι αυτά τα παιδιά είναι τυχερά, γιατί υπάρχουν πολλά ταλέντα στην Ελλάδα, δεν σημαίνει ότι εμείς της παραγωγής, εγώ ο οποίος είμαι παρουσιαστής αυτής της εκπομπής ή στην προηγούμενη εκπομπή ήμουν άνθρωπος ο οποίος τους μίλαγα. Η δημιουργική ομάδα, ο Αντένα, ότι αυτά τα παιδιά θα τα βλέπει. Τα βλέπει σαν φορείς αυτής της εκπομπής, αλλά θα τα βλέπει μόνο σαν τα πλάσματα αυτά, πώς θα τα χρησιμοποιήσουμε για να πάρουμε το μέγιστο δυνατό αποτέλεσμα. Πρέπει να είναι ανθρωποκεντρική η ματιά μας. Πρέπει να είναι τρυφερή η ματιά μας. Πρέπει να είναι διασφαλιστική απέναντι σε αυτά τα παιδιά. Και αυτό δεν αναιρεί να τους γίνεται οξύτατη κριτική ή η σχέση τους με τους καθηγητές ή με την επιτροπή. Μιλάω η ουσία. Πώς θα δούμε την καλομήρα και την κάθε καλομήρα, τον κάθε Γιώργο, τον κάθε Νίκο, τον κάθε Βαγγέλη. Θα το δούμε σαν ένα άλογο που θα μας φέρει σε μια επιτυχία και θα αγνοήσουμε την ψυχολογική του κατάσταση ή ότι το οτιδήποτε άλλο. Εγώ λοιπόν απέναντι σε αυτή την ιστορία είμαι αντίθετος όταν πηγαίνει το πράγμα να γίνει χρησιμοποίηση των παιδιών. Εν προκειμένου λοιπόν πιστεύω, με όλο το σεβασμό και την αγάπη που έχω, και σεβασμό και αγάπη, δεν έχει σημασία αν βγήκε από αυτή την εκπομπή, και το ξέρει αυτό από πρώτο χέρι ο Νότης, ξέρει πόσο το στήριξα και πόσο τον υποστήριξα εντός και εκτός. Εδώ έχει γίνει ένα πολύ μεγάλο φάουλ. Η Καλομήρα είναι από τις πρώτες μέρες γνωστό και στους συμμαθητές του και σε όλο τον κόσμο ότι έχει κερδίσει ένα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, μέγιστο ενδιαφέρον, καθολικό ενδιαφέρον του τηλεοπτικού κοινού. Ο Νότης βγάζει ένα CD. Είναι ένας καλλιτέχνης αυτή τη στιγμή που κρίνεται και πάει πάρα πάρα πολύ καλά. Και έρχεται μέσα στην εκπομπή για να κάνει κάποια πράγματα, στέλνει λουλούδια και πλάθεται ένα δίθεν ειδήλιο, ένα ψευδές ειδήλιο ανάμεσά του. Θα μου πεις, μα δεν μπορεί να συμβαίνει κάτι. Αν συμβεί, υπάρχει ο έξω χώρος. Εδώ είναι τηλεόραση και μάλιστα ο Νότης έρχεται απ' έξω μέσα με λουλούδια ή καλομήρα. Ένα αγνό πλάσμα που δεν ξέρει και καλά τα ελληνικά της, πολύ τρυφερό και καλό, το βλέπει και άβγαλτο μπορώ να πω γιατί ξέρουμε τι έχει πει, βλέπει αυτά τα πράγματα και την βλέπω την αναμονή της στις επόμενες μέρες να είναι αυτά τα τριαντάφυλλα από λευκά σε κόκκινα, από τις αγνότητας στον έρωτα. Δεν παίζουμε με την ψυχή ενός κοριτσιού για να πουλήσουμε CD ή να την κάνουμε ή να είμαστε μάγκες. Δεν παίζουμε, Γιώργο Λεβέντη. Επειδή σε αγαπάω και σε εκτιμάω και τη δουλειά σου και το ήθος σου και το χαρακτήρα σου και επειδή είσαι στην εταιρεία που βγάζεται τα CD του Νότη και ο Νότης θεωρώ ότι είναι και δικό μου παιδί και δικό σου, δεν έχω φτάσει να γεννώ παιδιά, αλλά νιώθω ότι τον έχουμε στηρίξει. Αν έγινε από την εταιρεία σου ή από τον Νότη ή μια τέτοιου είδους πρωτοβουλία, είναι ανεπίτρεπτη και εγώ την καταγγέλω. Σε παρακαλώ πάρα πολύ, στο λέω,
και θέλω αυτό να είναι γνωστό σε όλους. Μην πειράξει κανείς τρίχα των παιδιών. Δεν είναι εδώ πάτε σκύλια, λέστε. Τι θέλετε να πουλήσουμε, κύριοι? Θέλετε να πουλήσουμε CD? Έχει κανείς φακές? Έχει κανείς χτήματα? Εδώ η Καλομήρα, εδώ ο Βαγγέλης, εδώ η Ιωάννα. Ό,τι θέλετε το πουλάμε. Όχι, δεν τα ξεπουλάμε όλα. Έχουμε προσωπικότητα, έχουμε αξιοπρέπεια. Μισό λεπτό, δεν απευθύνομαι σε σένα. Το λέω σε όλους τους καλοθελητές και στη δικιά μου δημιουργική ομάδα και στην παραγωγή και στον Αντένα και σε μένα τον ίδιο. Γιατί και εγώ μπορώ να πέσω στο λίστημα. Επειδή έχει γίνει με άνθρωπο της εταιρείας, θέλω την τοποθέτησή σου, γιατί ξέρω ότι είσαι τίμιος με τάφη κεφαλαίο. Κοίτα, τώρα μπαίνουμε σε περίεργα. Δεν γνωρίζει κανείς ότι θα κάνω τέτοια τοποθέτηση. Όχι, όχι, είναι δικιά μου, είναι αυθόρμητη. Θα μπορούσα να τα πω σε σένα και σε όλους εκτός, αλλά αυτό έχει παίξει. Βγαίνω στον δρόμο και μου λέει ο κόσμος, μα τι είναι αυτά τα πράγματα. Και το τι είναι αυτά τα πράγματα, αν είναι νόθο, ας την πληρώσουμε. Την ψυχή της Καλομήρας εγώ πάω να διασφαλίσω. Εντάξει, τώρα. Δεν μπορεί να ερωτευτεί η Καλομήρα γιατί θέλουμε να κάνουμε ένα εφέ. Να σου πω κάτι, αυτό το πράγμα που λες τώρα. Είναι δικιά σου ιδέα? Όχι. Να σου πω κάτι πολύ απλά. Ναι, ναι. Ο Νότς είχε κάνει κάτι που είναι δικό του. Κανείς δεν το ήξερε. Αυτό ήρθε από τη δική του αφορμή. Τώρα από εκεί και πέρα, αν κάτι υπάρχει, αν κάτι γίνεται, εγώ δεν το έχω εξετάσει, ούτε το έχω συζητήσει μαζί του. Ούτε είναι δικό σου θέμα. Και είναι ο χώρος έξω. Από εκεί και όταν πέρα. Όταν τα παιδιά σκάνουν ό,τι θέλουν. Περίμενε, από εκεί και... Εδώ σε εκπομπή μιλάω. Από εκεί και πέρα. Αυτά τα πράγματα θα γίνονται αφού αφήνουμε αυτά να γίνουν. Ανοίγουμε τις πόρτες, βλέπουν, μπαίνουν άλλους καλλιτέχνες. Εντάξει, και αν ο άνθρωπος έχει πειραχτεί και κάτι γίνεται με την Καλομήρα, εγώ δεν μπορώ να το πω αυτό. Από εκεί και πέρα πιστεύω ότι ο ίδιος θα πρέπει να μιλήσει απάνω σε αυτό το πράγμα. Γιατί πιστεύω αυτό που είπες είναι ξεκάθαρο, ότι ο Νότης μεταχειρίζεται αυτή τη στιγμή να πουλάει CD. Εγώ, εντάξει, εγώ δεν θα ήθελα να το πιστέψω αυτό. Εγώ θα ήθελα να πιστέψω ότι κάτι γίνεται, μπορεί να πέρασε πάρα πολύ ωραία και να είστε κάποια λουλούδια. Από εκεί και πέρα δεν πάει να πει ότι ερωτεύτηκε και το πράγμα το έχει πάρει πάρα πολύ μακριά. Καταρχήν, ξέρει πολύ καλά ο Νότης ότι αν κάποιος στέλνει λουλούδια σε μία κοπέλα και αφήνει όλους τους άλλους έκθετους. Συγγνώμη. Και άλλο να κάνουμε μία κριτική θαυμάσια, εγώ προσπαθώ σε όλα τα παιδιά να είμαι θετικός μέχρι και υπερθετικός. Τα λουλούδια κάτι σημαίνουν. Εντάξει. Και μάλιστα ο Νότης ερχόταν κάθε Σάββατο ένα είδος παρουσίασης του Σαββάτου. Ναι. Δεν γίνεται εγώ λοιπόν σαν παρουσιαστής να βγαίνω και να στέλνω λουλούδια για να τα παίρνει η Ιωάννα και να τη στέλνω και να πλάθεται ένα love story. Λοιπόν, το κλείσαμε. Έχουμε συνεννοηθεί. Ναι, και μιλάω και κυρίως για την Καλομήρα με την έννοια το ότι είναι ένα. Δηλαδή, αν αυτή η ιστορία πήγαινε σε κάποιες άλλες κοπέλες, έχουν την εμπειρία να καταλάβουν. Η Καλομήρα μεγάλωσε στην Αμερική. Ναι. Είναι 19 χρονών. Εντάξει. Αρκετή μεγάλη. 18 χρονών. 18. 18. Αρκετή μεγάλη είναι να καταλάβει κάποια πράγματα τη ζωή. Και δεν χρειάζεται. Επειδή παρακολούθησα όλες τις εκπομπές, ναι, και επειδή δεν ξέρει και την νοοτροπία, είναι αρκετά ανοιχτή και αρκετά ευάλωτη σε αυτό το θέμα. Έχει μεγαλώσει στην Αμερική. Εντάξει, έχει δει πάρα πολλά πράγματα. Μην λέμε τώρα ότι εδώ η νοοτροπία μας είναι διαφορετική, από τόσο διαφορετική που τα λουλούδια σημαίνουν κάτι και δεν σημαίνουν κάτι. Τώρα η Καλομήρα είναι μεγάλη. Αν η ίδια θέλει να πιστέψει ότι ο Νότης κάτι έχει ή αν δεν έχει κάτι, έχει αρκετό μεγάλο μυαλό δικό της να το καταλάβει και να ξέρει γίνεται παιχνίδι, αν δεν γίνεται. Θα στείλεις ποτέ σου λουλούδια σε κάτι από τις κοπέλες? Εγώ δεν είμαι 20 χρονών. Ποιος είναι 20 χρονών? Δεν ξέρω, ο Νότης, 25. Εντάξει. Θα στείλει κάποιος λουλούδια που εμπλέκεται στην παραγωγή σε κάποιον ή κάποιον? Δεν ξέρω, δεν μπορώ να το πω αυτό. Μπορεί να στείλει. Έχει γίνει αυτό. Και ήδη η παραγωγή. Από ποιον έχει γίνει? Και η παραγωγή του άφησαν τα λουλούδια να μπουν. Κριτικάρω και την παραγωγή. Εγώ ρωτάω σε εσάς. Κριτικάρω και την παραγωγή. Εντάξει, αυτή τη στιγμή το είπα. Και τον ίδιο μου τον εαυτό, αν τον επέτρεπε. Δεν έπρεπε να αφήσετε τα λουλούδια να φτάσουν στην Καλομήρα. Βεβαιότατα, το είπα. Εντάξει. Δεν χτύπησα. Είπα σε σένα και είπα, δεν πιστεύω ότι είναι, αλλά ξέρω πολλές φορές σε γραφεία να στείνονται διαφημιστικές καμπάνιες, στις οποίες τους ενδιαφέρει το αποτέλεσμα και όχι ο άνθρωπος. Ναι. Με ενδιαφέρει η Καλομήρα, η κάθε Καλομήρα έγινε εδώ και θα την υπερασπιστώ όσο είμαι εδώ. Και εκτός. Σωστός.
Ζητώ συγγνώμη από τους παρευρισκόμενους και από το τηλεοπτικό κοινό. Αλλά μερικά πράγματα πρέπει να λέγονται κανονικά. Δεν θα κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Και δέχομαι και κάθε αντίλογο. Και ζητώ συγγνώμη για τους τόνους τους υψηλούς που τους έριξα στο Γιώργο επειδή είναι διευθυντής της Χέβεν και κάνει τη δουλειά του με μοναδικό τρόπο. Αραλία και Κώστας τραγουδούν.